σκάλες στην παιδεία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόδρομο Προδρόμου, Υπουργό Παιδείας, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και με την ανακοίνωση που έβγαλε απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται συνεχώς. Κύριε Υπουργέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να είναι το Υπουργείο αιχμηρό. Εμείς δημοσιοποιήσαμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν την πραγματικότητα, τι συμβαίνει. Υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι από την μέρα που γίνεται αυτή η διαδικασία για τις επαφές, δηλαδή ένα τεστ για να παραμένουν στο σχολείο τα παιδιά, αφού είναι αρνητικά καθημερινά σε τεστ αντιγόνου, υπήρξε ο ισχυρισμός ότι μετά από αυτό δημιουργήθηκαν αλυσίδες κρουσμάτων στα σχολεία. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, άρα δεν είχαμε. Για εξηγήστε. Ορίστε. Εξηγήστε μας γιατί δεν είναι αλήθεια. Διαψεύδετε τις ισχυρισμούς. Οι αριθμοί τους έχουμε, αν συγκρίνουμε τις ημέρες πριν την εφαρμογή αυτή του μέτρου, με αυτό το περίπου δεκαήμερο, κάτι περισσότερο, 12 μέρες νομίζω που έχει εφαρμοστεί, δεν έχει αλλάξει, αντίθετα είναι κάπως μειωμένος κατά μέσο όρο ο δείχτης θετικότητας στον μαθητικό πληθυσμό. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι γίνεται πολύ σκαυγάς, πολλή συζήτηση για ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικό. Δεν είναι, ούτε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, ναι. Ούτε αξίζει τον κόπο να συζητάμε. Εισηγήθηκε η συμβουλευτική ομάδα, οι λοιμοξιολόγοι, οι επιδημιολόγοι εισηγήθηκαν, η κυβέρνηση υιοθέτησε αυτή την πρακτική που θεωρείται από τους γιατρούς, από τους ειδικούς αρκετά ασφαλής, ούτως ώστε χιλιάδες παιδιά τα οποία χαρακτηρίζονται επαφή λόγω του ότι υπήρξε κάποιο άλλο κρούσμα στο σχολείο, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτή ήταν η εξήγηση. Έχουμε ακούσει, ολοκληρώστε, ναι, για να σας θέσω το ερώτημα. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο το όφελος που είχαμε, που είχαν τόσες χιλιάδες παιδιά να μην χάσουν μαθήματα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και όλες αυτές οι διαμαρτυρίες, ξέρετε, στην αρχή είχε τεθεί θέμα πώς θα εφαρμοστεί. Λύθηκε αυτό. Μάλιστα. Έκανε ό,τι μπορούσε το Υπουργείο Υγείας, έστειλε συνεργεία, καταλήξαμε να έχουν εγκρίνει και φαρμακεία έξω κάπου να γίνεται για αυτούς που μπορεί για τον ΑΒ λόγο να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε με καλή διάθεση, με διάθεση συνεργασίας, να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε. Εφαρμόζεται κανονικά. Και οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ξέρετε, κύριε Μιχάλαρε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια όλοι. Πρώτα απ' όλα η εκπαιδευτική μας, η διευθύνση των σχολείων. Το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Έχουμε αντίπαλό μας την απειλή της πανδημίας. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Τα σχολεία λειτουργούν με προβλήματα, όπως όλες οι δουλειές, όπως όλες οι δραστηριότητες μας, αναμφίβολα. Ναι. Παρόλα αυτά λειτουργούν, να το διατηρήσουμε αυτό, να δούμε τι δίνουμε στα παιδιά στο σχολείο, γιατί είναι όλοι επιβαρημένοι και τα παιδιά είναι επιβαρημένα και ψυχολογικά. Εκεί είναι που πρέπει, μάλιστα, να δώσουμε. Άρα εσείς θεωρείτε, γιατί αντιδράσεις είχαμε και από την προδημοτική και από τη δημοτική και από τη μέση εκπαίδευση, κατά καιρούς είχαμε αντιδράσεις και από τα πανεπιστήμια για άλλα θέματα βεβαίως όσον αφορά στην πανδημία. Θεωρείτε ότι τα πρωτόκολλα, αν τα πάρουμε με την εξέλιξη που είχαν και το test to stay, τελικά δουλεύει, θα αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει? Και αν φυσικά αποδώσει, γιατί υπάρχει τόσο έντονη διαμαρτυρία, Υπουργέ? Φυσικά δουλεύουν και αυτό το βλέπουμε όταν κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις με άλλες χώρες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πάμε καλά. Δεν γίνονται όλα τέλεια. Βλέπετε ότι κάνουμε και εμείς αναπροσαρμογές, διορθώνουμε πράγματα. Όμως, αναφέρατε πριν την προδημοτική. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεται τώρα η εκπαιδευτική οργάνωση των δημοτικών, των δασκάλων, η ΠΟΕΔ, έρχεται και λέει ότι κάνουμε στάση εργασίας γιατί θέλουμε περισσότερα μέτρα στην προδημοτική. Μάλιστα. Μέτρα υγειονομικής προστασίας. Εκτός του ότι εγώ θα υπενθυμίσω ότι ήταν οι ίδιες αυτές οργανώσεις οι οποίες αρχικά αντιδρούσαν στα μέτρα. Δεν ήθελαν περισσότερα, ήθελαν λιγότερα. Ναι, ναι, ναι. Όταν είπαμε να φοράμε μάσκα, αν θυμάστε,
Είχαμε τις ίδιες συζητήσεις που έχουμε τώρα με την ΟΕΛΜΕΚ, ζητούσαν να δουν τους επιδημιολόγους, ήθελαν να εξαιρεθούν, τα δημοτικά σχολεία δεν δέχονταν διότι είναι μικρές ηλικίες. Σιγά σιγά το συνηθίσαμε και τώρα είναι δεδομένο. Καλά, πολλά τώρα, μπορούμε να συνηθίσουμε. Να πιάνουν τόπο είναι το θέμα. Έτσι, να βλέπουμε αποτέλεσμα. Και... Κοιτάξτε, το να πιάνουν τόπο, άκουσα πριν που συζητάγατε και για την Εθνική Φρουρά και για το τεστ του ΣΤΕΙ, ναι, το τεστ παραπονής. Και είπαμε, διευκρινίσαμε ότι μιλάμε για τους ανεμβολίαστους. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι όλοι θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Και αυτοί οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και μας οδηγούν στο να παίρνουμε τέτοια μέτρα, να συνειδητοποιήσουν την επιβάρηση που προκαλείται σε ολόκληρη την κοινωνία. Αλλά πάνω απ' όλα το ότι η ιατρικά ενδεδειγμένη, η επιστημονικά ενδεδειγμένη λύση αυτή την ώρα, όταν μιλάμε για μέτρα, είναι ο εμβολιασμός. Η Κυπριακή Πολιτεία έχει κινητοποιήσει τόσους πόρους, ναι, για να γίνεται έγκαιρα δωρεάν ο εμβολιασμός και εκεί υπήρξαν προβλήματα. Ναι, σίγουρα είναι καινούργια πράγματα αυτά, πλην όμως και στους εκπαιδευτικούς που είχαμε φτάσει αρχικά σε ένα ψηλό ποσοστό, πλησιάσαμε το 80%, θα έπρεπε να συνεχιστεί η προσπάθεια. Δεν είναι αποδεκτό το ότι μια μερίδα εκπαιδευτικών εξακολουθεί να προτιμά να μην εμβολιαστεί. Κλείνω αυτή την παρένθεση και θα σας πω αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Ήρθε ένα αίτημα περισσότερα μέτρα υγειονομικής προστασίας στα νηπιαγωγεία. Εντάξει, μάλιστα, με το self-test βέβαια θέλουν, αλλά έστω. Ναι, βέβαια. Εγώ υπενθυμίζω ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση, για τα νηπιαγωγεία από την αρχή της χρονιάς έχει φροντίσει και στείλαμε εκπαιδευτικούς βοηθούς εκπαιδευτικού, γιατί αναγνωρίζουμε ότι οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερη επιβάρηση, να κυνηγάνε τα παιδιά, να κοιτάξουν, να δουν τα πρωτόκολλα κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι αλήθεια ότι δεν φροντίσαμε, δεν μεριμνήσαμε. Και στα δημοτικά σχολεία φέτος, κύριε Μιχάλαρε, στείλαμε περισσότερους δασκάλους από όσους αναλογούσαν. Λιγότερους μαθητές έχουμε, περισσότεροι δάσκαλοι διορίστηκαν. Στα νηπιαγωγεία πήγαν βοηθοί νηπιαγωγοί. Τώρα, εάν θα υπάρχουν τεστ στα νηπιαγωγεία ή όχι, αυτό δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να το αποφασίσουν οι ειδικοί, η συμβουλευτική ομάδα που έχουμε. Έγινε σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας, με τον επικεφαλής της ομάδας της συμβουλευτικής των επιδημιολόγων. Μεταφέραμε αυτή την εισήγηση της ΠΟΕΔ, μήπως στα νηπιαγωγεία πρέπει να γίνει κάτι, και αναμέναμε απάντηση. Και αναμένοντας απάντηση, μία μέρα αποφάσισαν ότι τα παιδιά του δημοτικού, ναι, άλλα σχολεία δηλαδή, όχι τα νηπιαγωγεία, να μην πάνε μάθημα την πρώτη ώρα, προς τι. Δηλαδή, τι φταίνε τα παιδιά, τι φταίνε οι γονείς. Πολλές επικρίσεις πάντως έχουμε ακούσει από γονείς ότι τα παιδιά τους περίμεναν και στο πεζοδρόμιο σε κάποιες περιπτώσεις. Εννοείται την ημέρα της τάσης εργασίας ή γενικά. Και τη στάση εργασίας, αλλά θυμόμαστε και μια συγκεκριμένη μέρα με το τεστ του ΣΤΕΙ, Υπουργέ. Η συγκεκριμένη μέρα ήταν αυτή που εξήγησε το Υπουργείο Υγείας ότι παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα με τα συνεργεία. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή κρούσματα μέχρι να αντικατασταθούν τα στελέχη των συνεργείων. Ναι, υπήρξε μια... Μα να σας πω, προβλήματα θα υπάρξουν. Αναμφίβολα. Και εμείς στα σχολεία, εδώ και εκεί, σημειώνονται κάποια περιστατικά, κάποιοι δεν εφαρμόζουν ακριβώς τις οδηγίες, ακούμε διαμαρτυρίες γονέων, ναι, υπάρχουν προβλήματα, δεν το αρνείται κανένας. Αλλά η λύση δεν είναι πρώτα απ' όλα να βγάζουμε μια πανταχούσα και να λέμε δεν λειτουργούμε, δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα, δεν είναι... μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει αυτά τα από το 2020 την άνοιξη, εδώ και δύο χρόνια, ημερολογιακά χρόνια, τρία σχολικά έτη, έχουμε καταφέρει παρά τα αυτά, παρά την πολιορκία της πανδημίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε φοίτηση, να λειτουργήσουμε τα σχολεία. Γιατί διαφορετικά τι θα κάνουμε. Θα θυσιάσουμε μια γενιά με το να κλείνουμε τις τάξεις, να στέλνουμε τα παιδιά στο σπίτι. Όχι. Μάλιστα. Αυτό ήταν κλείνοντας, ο κοινός μας στόχος. Ωραία πάσα μου δώσατε, αρχή. Υπουργέ. Ωραία πάσα μου δώσατε. Κλείνοντας ένα σχόλιο γενικό, έτσι, μια μεγάλη εικόνα. Μετά το πέρας της πανδημίας, όταν θα αποκατασταθεί πλέον η κανονικότητα, τα παιδιά που φίτησαν αυτά τα δύο χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες και τους περιορισμούς, θα έχουν χαμηλότερες ταχύτητες και επίπεδο από αυτά που θα έπρεπε να είναι.
Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα ήδη μεριμνούμε. Ναι. Θα γίνουν διαγνώσεις. Ναι. Στην μέση εκπαίδευση έχουμε αξιολογήσεις γραπτές. Βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά ήδη φέτος σκεφτόμαστε να δούμε τα παιδιά του Δημοτικού, για παράδειγμα, mm-hmm. που έχασαν μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ορισμένοι, όχι όλοι, αρκετοί. Μήπως θα μπορούσαμε προς το τέλος του σχολικού έτους, που έχουμε εκεί κάποιο διαθέσιμο χρόνο, να γίνει μια ενισχυτική, έτσι, μια αναπλήρωση, ανατροφοδότηση, επαναλήψεις, για να βεβαιωθούμε ότι δεν δημιουργούνται κενά. Έχετε αρχίσει και το οργανώνετε αυτό? Ναι, το συζητάμε, ναι. Άσχετα από την πανδημία, να σας πω ότι για πρώτη φορά από φέτος ξεκινάμε να κάνουμε διαγνώσεις mm-hmm. από την προδημοτική εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται, δεν γινόταν συστηματικά. Τώρα ναι. θα γίνεται συστηματικά για να εντοπίζουμε ανάγκες, ιδιαίτερες ανάγκες, ενδεχομένως προβλήματα από εκείνη την ηλικία που μπορούν να διορθωθούν. Γιατί κάνουμε μέχρι τώρα τεστ, κάνει το Υπουργείο Σωστά. τρίτη και έκτη δημοτικού. Οι ειδικοί μας έχουν πει ότι ίσως είναι αργά. Προηγουμένως. Επομένως μπαίνουμε σε μια λογική από την προδημοτική και από την πρώτη δημοτικού. Θα περνάνε όλα τα παιδιά από μια διάγνωση για να εντοπίσουμε είτε μαθησιακά ζητήματα έγκαιρα για να δοθούν λύσεις. Στο τέλος μου το κρατήσατε αυτό και δεν έχουμε χρόνο για να το αναπτύξουμε. Την είδηση για το τέλος μου την κρατήσατε. Ορίστε. Την είδηση για το τέλος μου την κρατήσατε και δεν έχουμε χρόνο να σας ρωτήσω περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο. Αλλά... Μπορούμε να επανέλθουμε. Είναι κάτι το οποίο ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα γίνει φέτος. Από πέρσι το συζητάγαμε. Έγινε δοκιμαστικά εδώ και εκεί. Τώρα θα γίνει σε πλήρη κλίμακα. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Μιχάλαρε, πρέπει να έχουμε μια πλήρη και συνολική εποπτεία. Μόνιμα και να εντοπίζονται τα ζητήματα που υπάρχουν σε μικρές ηλικίες, τα 5, 6, 7 χρόνια. Για να μπορεί να γίνεται σωστή παιδεία μετά. Αυτό που χρειάζεται αναλόγως των αναγκών του καθενός. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, οπότε έρχονται και άλλα τεστ για να παρακολουθούμε πού βρίσκεται το παιδί. Αυτό καταλάβαμε. Θα την αναπτύξουμε την κουβέντα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους γονείς που ετοιμάζονται να στείλουν τα παιδιά τους στο δημοτικό. Άνω τελεία στα της παιδείας και πάμε στα της κοινωνίας, στα της πρόνοιας. Πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την Αναστασία Ανθούση. Είναι υφυπουργός πρόνοιας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Πρώτη φορά τα λέμε. Εμείς τα λέμε πρώτη φορά, αλλά με τους συνταξιούχους τα λέτε συχνά. Και οι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τις ανάγκες τους και βλέπουν πολλές φορές καθυστερήσεις μεγάλες, κυρία Υφυπουργέ. Ναι, μόλις έχω ολοκληρώσει μια συνάντηση μαζί με την ΠΕΟ, η οποία ήταν προγραμματισμένη και για άλλα θέματα. Ναι. Έχω ακούσει τα αιτήματά τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έγινε σε ένα πολύ καλό επικοδομητικό κλίμα, γιατί η διάθεση είναι, γιατί το έχει δείξει και η κυβέρνηση, ότι και τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αναπροσαρμογές, υπάρχει ο κοινωνικός.